Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Αλλά δεν είναι ο Ακάρπακη, ο Ακάρπακη. Ο βουλευτής στην Εθνική. Φύγατε μαζί. Είναι βουλευτής. Είναι. Ναι, βέβαια. Και ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ προωθήθηκαν στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Συμβαίνει. Κατά το. Ο Ερντογάν διαλέγει τους υπουργούς. Δεν είναι από την εθνοσυνέλευση υπουργοί, είναι διορισμένοι από τον ίδιο. Προφανώς κάποια στιγμή προωθούνται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θυμάμαι που μου έλεγε ο Ακάρ όταν είχαμε επισκεφθεί τα σεισμόπληκτα τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, του 23. Τον ρώτησα πώς τα βλέπεις τώρα αυτά τα προεκλογικά, δεδομένου ότι ήταν στρατιωτικός, πρώτη φορά έμπαινε στον πολιτικό στίβο. Μου λέει δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο, να δικείς στο στράτευμα ή να κατεβαίνεις υποψήφιος βουλευτής στην Τουρκία. Και είναι αλλιώς στην Τουρκία. Οπότε καταλαβαίνετε. Ναι. Αλλά πλέον είναι αιρετός, βεβαίως. Ναι, εξελέγει. Αιρετός και νομίζω ότι είναι και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας Τουρκίας στον ΟΑΣΕ. Όπως αντίστοιχα ο Τσαβούσογλου είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Τουρκίας στην διακοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ. Πώς το, πώς το, πώς και καλημέρα, πάλι. Καλημέρα. Άκουγα χθες που λέγατε, μην κάνετε μια δήλωση, ότι έχουμε αύξηση έως και 60% στις μεταναστευτικές ροές. Πολύ μεγάλο μου φάνηκε το νούμερο. Να σας πω κάτι. Χθες, όντως, στη συζήτηση μιας επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, είδαμε τα νούμερα που κατά καιρούς έχουν βγει και υπολογίζουμε ότι κάπου εκεί πρέπει να είναι αυξημένες οι ροές. Δεν αρνηθήκαν ποτέ και εγώ προσωπικά ποτέ δεν κρύφτηκα να πω ότι είναι αυξημένες οι ροές φέτος για πολλούς λόγους. Όμως από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε την ειδική δυναμική της αύξησης αυτών των ροών. Γιατί ας πούμε είναι από τον Εύρο, ναι, είναι οριακά μειωμένες οι ροές. Ναι. Περί το 5%, άρα περνάνε λιγότεροι από τον Εύρο. Κάτι αποδίδει εκεί πέρα. Τα εμπόδια, ο φράχτης, η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας, που γίνεται και σε επιτελική βάση τακτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και μεταξύ των αρχών που προστατεύουν τα σύνορα και των τριών χωρών, αποδίδει. Από το Βόρειο Αιγαίο επίσης είναι περίπου οι ίδιες με πέρσι. Εκεί που είναι πολύ αυξημένες οι ροές, είναι αφενός από το Νότιο Αιγαίο, περιοχή Δωδεκανήσων. Ναι. Και βέβαια και το καινούργιο στοιχείο είναι η Κρήτη. Ναι. Το πάμε και πέρυσι, και θυμίζω, το είπα και χθες στη Βουλή, ναι, εισήλθαν 77 παράνομοι μετανάστες. Φέτος μέχρι το πρώτο οκτάμινο, μάλλον όλο το χρόνο, συγγνώμη, όλο το 23. Ναι. Φέτος μέχρι στιγμής είναι γύρω στους 2.700. Πολύ μεγάλο. Άρα έχουμε δραματική αύξηση. Βέβαια η Κρήτη είναι διαφορετική υπόθεση, διότι ξεκινά στο ταξίδι από τα βορειοαφρικανικά παράλια, ναι, Λιβύη κατά βάση. Δεν είναι. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο ταξίδι από το λιγόλεπτο ταξίδι για να περάσεις από τα μικρά ασιατικά παράλια στα νησιά μας, στα Δωδεκάνησα. Και δεν γίνεται βέβαια αυτό κάθε μέρα. Γίνεται όμως με μεγαλύτερα πλωτά μέσα, μεγαλύτερα καράβια, όχι πιο ασφαλή, ασφαλώς όχι πιο ασφαλή, καριδότσουφλα θα τα περιέγραφα, γι' αυτό και είναι επικίνδυνο το ταξίδι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Άρα η Τουρκία τηρείται στη Γάβδο και προωθούνται βέβαια μέσω της Κρήτης στην ενδοχώρα. Ναι. Η Τουρκία τηρεί τα συμφωνημένα, τα συμφωνηθέντα. Η Τουρκία έχει υπογράψει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016. Βάσει της συμφωνίας αυτής προβλέπονται επιστροφές στην Τουρκία. Επιστροφές δεν γίνονται από το τέλος του 2019. Μετά δεν το Μάρτιο του 20 και τα γνωστά θέματα στον Εύρο που είχαμε, έχουν σταματήσει εντελώς να δέχεται επιστροφές και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ξαναδούμε. Στην αρχή είχε επικαλεστεί τον COVID που ξεσπούσε τότε και επομένως περίπου αδυναμία πλήρης μετακινήσεων σημαίνει αδυναμία πραγματοποίησης επιστροφών. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι η Τουρκία πρέπει να δει, ή μάλλον και η Ευρώπη πρέπει να δει πώς θα συζητήσει να πιέσει ξανά την Τουρκία για να ξαναρχίσει να κάνει επιστροφές. Οι επιστροφές μάλλον θα γίνονται από Ελλάδα. Εγώ είμαι από αυτούς που ισχυρίζονται, παρά το γεγονός ότι ως Υπουργός Άμυνας κάποτε πολλές φορές χρησιμοποιούσα σκληρή γλώσσα κατά της Τουρκίας λόγω των διεκδικήσεών της, θεωρώ ότι στο μεταναστευτικό και ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων διακινητών που είναι κανονικές εγκληματικές οργανώσεις, να μην έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό, ναι, με την Τουρκία πρέπει να έχουμε κάποιο επίπεδο συνεργασίας. Όπως έχουμε λίγο πολύ στον Εύρο, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και τα αποτελέσματα μετά πρέπει την να έχουμε και στο νοτιοανατολικό, ναι, Αιγαίο. Ναι, μετά την συμφωνία των διακήρυξης των Αθηνών, ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα. Κοιτάξτε,
πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα στο Νότιο Αιγαίο, περί τα Δωδεκάνησα. Εκεί πέρα προφανώς δρούνε κάποιες ομάδες διακινητών με αποτελεσματικότητα. Έχουμε το νέο κόλπο εντός εισαγωγικών της μεταφοράς με πολύ γρήγορα ταχύπλοα, όπου το ταξίδι παίρνει μόνο λίγα λεπτά, άρα είναι δύσκολο για τα πλωτά μέσα, φαντάζομαι και της Τουρκίας αλλά και της Ελλάδας, να σταματήσουν εν πάση περιπτώσει ή να μπλοκάρουν αυτά τα ταχύπλοα. Θεωρώ ότι το ναυάγιο της Σάμου το χθεσινό, ναι, οφείλεται στο γεγονός ότι τα ταχύπλοα δεν μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες ή να πλεύσουν με τέτοια ευχέρεια σε φουρτούνα. Χθες, ναι, είχαμε 5-6 βοχόρ. Ναι. Είναι δύσκολο με ένα ταχύπλο που πιάνει στην Πουνάτσα 50 μίλια ταχύτητα, φοβερή ταχύτητα δηλαδή, να κάνει το ίδιο με 5-6 βοχόρ. Άρα οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι για ναυάγιο. Και τον αγνοούν τον κίνδυνο αυτή προφανώς. Πνίγηκαν άνθρωποι στη θάλασσα. Κάποιος πρόλαβε να διασώσει το λιμενικό. Αλλά αυτοί οι κίνδυνοι θα υπάρχουν σε αυτού του είδους τα ταξίδια. Το λέω ρεαλιστικά, αλλά ασφαλώς κανείς δεν χαίρεται γι' αυτό. Αντιθέτως, λυπούμαστε όλοι. Ναι. Επανέρχομαι στην Τουρκία. Μετά την συνάντηση των ηγετών που λαμβάνει η χώρα σήμερα στη Νέα Υόρκη, Μητσοτάκη και Ερντογάν, είναι προγραμματισμένη κάποια συνάντηση δική μου με τον Τούρκο ομολογό μου, ο οποίος είναι στην ουσία όχι μόνο υπουργός αρμόδιος για τη μετανάστευση, αλλά για όλη την εσωτερική ασφάλεια στην Τουρκία. Άρα, όποτε γίνονται συναντήσεις, κατά κανόνα βρίσκεται και με τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και τον Χρήστο Σιλιανίδη, Υπουργό Ναυτιλίας, αυτούς που είναι αρμόδιοι δηλαδή για την δράση της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος, και με μένα, όπως είχε κάνει με τον προχάτοχό μου, τον Δημήτρη Κερίδη. Θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ μακροσκελή τηλεφωνική συνομιλία πριν από ένα μήνα περίπου. Yeah. 50 λεπτά κράτησε. Θεωρώ περίπου εντυπωσιακό το χρόνο αυτό, mm-hmm, γιατί είχαμε πολλά να συζητήσουμε. Και μείναμε στο ότι μετά τη συνάντηση των ηγετών στη Νέα Υόρκη, τώρα δηλαδή, σύντομα, επομένως, θα πρέπει να βρεθούμε και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά της ενίσχυσης, αν θέλετε, της συνεργασίας των δύο χωρών σε αυτό το πεδίο. Έχετε κάποιο πλάνο στο μυαλό σας? Θα το δούμε αμέσως σε επόμενες μέρες. Δηλαδή, αν έχουμε ημερομηνίες για τη συνάντηση, γιατί πρέπει νομίζω να γίνει αυτή η συνάντηση. Είμαστε αρκούντως ορακισμένοι ή θεωρείτε ότι πρέπει να ανησυχούμε? Γιατί κατάλαβα ότι σε ανησυχεί περισσότερο το νότιο κομμάτι. Κοιτάξτε, ασφαλώς υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνεις παραπάνω. Θεωρώ ότι αυτό το διάστημα θα ενισχυθεί η παρουσία των δυνάμεων επιβολής της τάξης, αν μπορούμε να τις περιγράψουμε έτσι, δηλαδή αστυνομίας κυρίως, στο Νότιο Αιγαίο και στα μικρά νησιά, όπου το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, διότι τα μικρά νησιά δεν είναι εξοπλισμένα με δομές για να πάνε κατευθείαν οι παράνομοι που θα συλλαμβάνονται όταν μπαίνουν σε ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος. Επομένως, χρειάζεται αστυνομική παρουσία να τονωθεί και το αίσθημα ασφάλειας και της τοπικής κοινωνίας αλλά και των τουριστών, γιατί ακόμα η τουριστική σεζόν καλά κρατεί στο Νότιο Αιγαίο. Για πολλούς λόγους, λοιπόν, είναι επιβλημένη η παρουσία των αστυνομικών αρχών στο πεδίο. Θεωρώ ότι αυτό είναι στα υπόψη του αρμόδιου υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη. Κάποιοι συνοριοφύλακες που θα προσληφθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα κατευθυνθούν σε αυτά τα νησιά. Ασφαλώς πρέπει να υπάρχει παρουσία και το λιμανικό, ασφαλώς πρέπει να έχει παρουσία. Τα πλωτέα του μέσα είναι στα όρια των αντοχών τους. Το γνωρίζω αυτό μιλώντας με τα στελέχη του λιμενικού σώματος, γιατί πρέπει να είναι συνέχεια αναπτυγμένα. Mm-hmm. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε με τα μικρά νησιά? Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να εντείνουμε την παρουσία των αρχών στο πεδίο. Νομίζω ότι αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Από εκεί και πέρα, πάντα υποστήριζα, και ιδίως αυτή την περίοδο με όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, ότι η διαχείριση μεταναστευτικού δεν είναι μόνο θέμα κάθε μιας χώρας ξεχωριστά, είναι θέμα ευρωπαϊκό. Χθες ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη είπε, ο κ. Μητσοτάκης, ότι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες λύσεις. Και το μεταναστευτικό θεωρώ ότι είναι μια όχι μόνο ευρωπαϊκή, ναι, αλλά παγκόσμια πρόκληση. Ναι, αλλά εδώ πρέπει, βλέπουμε λοιπόν, τη στάση Γερμανίας όμως, ναι, κύριε πρέπει Υπουργέ. Πρέπει να συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε τρόπους να λύνουμε τα προβλήματα αυτά ευρωπαϊκά. Αν κάθε χώρα κάνει αυτό που ίδια νομίζει είναι το καλύτερο, χωρίς να διαβουλεύεται, παίρνοντας μονομερείς αποφάσεις, τότε όχι μόνο δεν θα έχουμε συνολική λύση,
αλλά και χώρες όπως η Ελλάδα που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση γιατί είναι χώρες υποδοχής, αν θέλετε, στα σύνορα της Ευρώπης, θα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση και αυτό θα έλεγα είναι άδικο. Ήδη η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει απίστευτη πίεση στο παρελθόν, έκανε ό,τι μπορούσε. Μπορεί με ευρωπαϊκή βοήθεια, με ευρωπαϊκό χρήμα. Μπορεί η Γερμανία, η στάση της Γερμανίας να δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα προσφυγικό μεταναστευτικό στην Ελλάδα? Δεν νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα, διότι έχω πει ότι οι μαζικές επιτροφές ούτε συζητώνται στο τραπέζι, αλλά και τεχνικά, ρεαλιστικά δηλαδή, είναι περίπου αδύνατο να γίνουν. Για το γεγονός ότι οι δεκάδες χιλιάδες, ας πούμε, που έχουν βρεθεί στη Γερμανία, γιατί όλοι αυτοί, ξέρετε, ή μάλλον η συντριπτική τους πλειοψηφία, περνάει από την Ελλάδα και όχι μόνο από την Ελλάδα, και από άλλες χώρες, για να καταλήξει στη Γερμανία τελικά. Όπου υπάρχει ένα πολύ γενναιόδωρο σύστημα παροχής επιδομάτων, κοινωνικών παροχών δηλαδή, που λειτουργεί ως μαγνήτης. Εκτιμώ ότι μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, η Γερμανία θα μεταβάλει κάπως πολιτική και θα σταματήσει να είναι τόσο μαγνήτης για την παγκόσμια μετανάστευση. Είτε με περικοπή επιδομάτων, είτε με διάφορα μέτρα που θα την κάνουν λιγότερο ελκυστική σαν προορισμό. Προς τα εκεί πάμε. Νομίζω ότι η Ευρώπη και κάποιες χώρες ήδη το έχουν προαναγγείλει, θα ακολουθήσουν την ίδια πολιτική. Χρειάζεται όμως μια συνολική συζήτηση. Πρέπει να αλλάξουμε τις διαδικασίες, ας πούμε, για τη χορήγηση του ασύλου, να τις κάνουμε αυστηρότερες. Πρέπει να βάλουμε άλλες προϋποθέσεις. Φερρυπίν παραβίαση κάποιων νόμων, έτσι, εγκλήματα του ποινικού κώδικα. Να τιμωρούνται απευθείας με απέλαση για τους παραβάτες. Από τον πρώτο βαθμό, λέτε. Λογικά, θεωρώ ότι. Τώρα, όλοι... συγγνώμη, γιατί δεν το ξέρω. Πώς γίνεται τώρα? Ένας άνθρωπος ο οποίος του είχε οργηθεί άσυλο διαπράττει ένα ποινικό αδίκημα. Βεβαίως. Πώς είναι η διαδικασία μετά? Ανάλογα με τη χώρα. Προφανώς εμπίπτει στις διατάξεις των νόμων της χώρας όπου διαπράττει το αδίκημα. Αυτό ισχύει στο ποινικό δίκαιο. Εμείς τον διώχνουμε. Τι κάνουμε? Εμείς καταρχήν πρέπει να καταδικαστεί και μετά να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της καταδίκης. Τελεσίδη κανένα να βλυνά. Βεβαίως. Η απέλαση προβλέπεται ως, να το πω έτσι, παρεμπίπτουσα πειθαρχική ποινή. Όμως το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι καταδικαστεί σε δικαστήριο. Η δικαιοσύνη δηλαδή να αναλάβει δράση. Έχετε εδώ και ο κ. Βελόπουλος, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Γιατί δέχεστε κριτική από τα δεξιά σα, κ. Βελόπουλος, και λέει: δεν κατάλαβα, λέει, γιατί δεχόμαστε εδώ Πακιστάνους. Έχουν πόλεμο στο Πακιστάν. Έχουν πόλεμο εκεί. Γιατί του δεχόμαστε εδώ πέρα στην χώρα? Κάτι, αυτή είναι η άλλη κριτική. Οι διατάξεις που διέπουν τις διεθνείς συμβάσεις που απονέμουν την ιδιότητα του πρόσφυγα σε κάποιον στηρίζονται σε κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Να υπάρχει κάποιος κίνδυνος δηλαδή στη χώρα αυτού, τη χώρα προέλευσης αυτού που έρχεται και ζητάει ως οικέτης, για να χρησιμοποιήσω την αρχαιολογική έκφραση, το άσυλο από την Ευρώπη. Μπορεί να γίνεται καταχρηστική εκμετάλλευση, αν θέλετε, αυτών των διατάξεων, ασφαλώς, αλλά σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι νόμοι. Και οι νόμοι είναι και οι διεθνείς συμβάσεις, τα διεθνή κείμενα. Αν πρέπει να αναθεωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις διατάξεις, έτσι, αν πρέπει να αυστηροποιηθούν οι νόμοι στην ουσία, αν πρέπει να αλλάξουν οι διεθνείς συνθήκες όπως η Σύμβαση Γενέβης, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να κάνει αυτό που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί να φύγει από αυτό. Πρέπει να αυστηροποιηθεί αυτό. Θεωρώ ότι καταρχάς ξεκινάει τώρα αυτή η κουβέντα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Μιλάμε πολύ. Μέχρι τώρα, ξέρετε, το μεταναστευτικό πρόβλημα είχε μία άλλη φύση. Όποιοι έρχονταν δηλαδή και έμπαιναν στην Ελλάδα, παρανόμως, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, τελικά είχαν ως σκοπό να προωθηθούν σε χώρες Βόρειας Ευρώπης. Σωστά. Και να καταλήξουν η πλειοψηφία στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αυτό σιγά σιγά αποκτά άλλα χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, θα έχουμε μετανάστες από χώρες όπου η ζωή πλέον είναι αδύνατη, χώρες εμπόλεμες, χώρες όπου η κλιματική κρίση έχει κάνει ανυπόφορη απλά και το θέμα της καθημερινής επιβίωσης και θα δημιουργούνται μεταναστευτικά ρεύματα, διαρκώς. Αν αύριο κάτι οδηγεί σε δραματική κλιμάκωση στο Λίβανο, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα έχουμε επιπλέον ρεύμα και μάλιστα μεγάλο. Προς τις χώρες. Να ρωτήσω κάτι. Αποκτά λοιπόν άλλα χαρακτηριστικά. Κάποιοι μπορεί να έρχονται με πρόθεση απλά να εγκατασταθούν οπουδήποτε. Άρα και εδώ προκύπτει θέμα ένταξής τους. Ναι. Μπορούν όλοι ασφαλώς και δεν μπορούν. Πρέπει όμως να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ασφαλώς και πρέπει να υπάρχουν.
Η ένταξη δεν είναι μόνο σου δίνουμε ένα επίδομα, σε πληρώνουμε και τελειώνεις. Όχι, είναι η ένταξη είναι και είσοδος στην αγορά εργασίας για να καλυφθούν ανάγκες. Εφορία, εσφορές, όλα. Αυτή είναι η προσπάθεια μέσα από την νόμιμη μετανάστευση. Άλλο θέμα αυτό. Η ένταξη είναι η αποδοχή κάποιων βασικών αξιών της κουλτούρας της χώρας που σε υποδέχεται. Σωστά. Και σε διασώζει. Είναι σύνθετο το θέμα. Και δεν είναι υπόθεση μίας και μόνο χώρας. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Έχω πρέπει ένα ερώτημα. Να το συζητήσουμε όλοι πολύ σοβαρά. Σας προβληματίζει το γεγονός. Μεταξύ όμως να εφαρμόζουμε αυτά που ισχύουν. Ως νόμοι, ως συμβάσεις, ως κεκτημένο δικαίου. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι η ρητορική κυρίως της ακροδεξιάς ή ακραίων φωνών ανά την Ευρώπη αρχίζουν και κυριαρχούν στο μεταναστευτικό? Δηλαδή, η απόφαση στη Γερμανία είναι απόρρια ενός εκλογικού αποτελέσματος. Είναι πολιτικό αποτέλεσμα. Ναι. Είναι δεν πολιτική. Είναι μόνο αυτό, βέβαια. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα. Είναι και άλλα. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Είναι βασικό όμως. Η μετακύληση σε κάτι, ακόμα και θα καταργήσω τη Σέγγεν, εισαγωγικά το καταργώ, έχει να κάνει με ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό ουσιαστικά πάει σε μια κυριαρχία της ακροδεξιάς, ρητορικής τέλος πάντων στην Ευρώπη, η οποία μήπως υποδαβλίζει τελικά ακόμα και την γιγάντωση της ακροδεξιάς. Δηλαδή, μήπως είναι δώρον άδρο να το πω έτσι όλο το αυτό. Το μεταναστευτικό είναι ψηλά στην ατζέντα. Πάρα πολύ ψηλά. Και είναι ψηλά στην ατζέντα διότι όλη αυτή η κατάσταση δημιουργήσει μια ανησυχία και μια ανασφάλεια στην κοινωνία. Στη Γερμανία, οι Γερμανοί αντιδρούν με την μαζική είσοδο εκατοντάδων χιλιάδων, για να μην πω εκατομμυρίων, παράνομων μεταναστών, τους οποίους όμως η γερμανική πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια έκανε ό,τι μπορούσε για να προσελκύσει. Ναι, ναι. Με αυτό το πακέτο των κοινωνικών παροχών, υποσχέσεις κτλ. Περί ενσωμάτωσης. Αυτό πληρώνει τώρα, ας πούμε, η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι υπάρχει δυσαρέσκεια και ως προς αυτό. Mm-hmm. Διότι αποδεικνύεται πρώτον ότι οι Γερμανοί το πληρώνουν ακριβά, οι Γερμανοί φορολογούμενοι. Με τη δυνατότητα την οικονομική που έχουν, εντούσει το πληρώνουν ακριβά. Και επίσης αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν όλοι να σωματωθούν. Ακόμα και ένας να βγει και να διαπράξει ένα έγκλημα, όπως ας πούμε ο σφαγέας του Σόλιγκεν, mm-hmm. που πήρε φόρα και με το μαχαίρι έκοβε λαρίγκια, να το πω έτσι πολύ σχηματικά, mm-hmm. Δημιουργούν μία εντύπωση, ας πούμε, συνολικά ισοπεδωτική απέναντι σε όλους τους μετανάστες που δεν είναι όλοι εγκληματίες, κατά ψέματα. Όπως προφανώς. Κάποιοι είναι πρόσφυγες που δικαίως ήρθαν από εμπόλεμες περιοχές, κάποιοι άλλοι κάνανε ίσως καταχρηστική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους, κάποιοι άλλοι ενσωματώθηκαν και εργάζονται, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν, κάποιοι ριζοσπαστικοποιούνται. Κοιτάξτε, η ακροδεξιά και τα αντισυστημικά κόμματα γενικά νομίζω ότι δίνουν πολύ υπεραπλουστευμένες απαντήσεις σε πολύ περίπλοκες και σύνθετες ερωτήσεις. Και έτσι εύκολα χαϊδεύουν αυτιά και προσελκύουν, ας πούμε, ένα κομμάτι της υποψιασμένης, καχύποπτης ή επιφυλακτικής κοινή γνώμης. Εξού και άνοδός τους. Το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο και περίπλοκο. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όμως, όντως, είναι ένα πρόβλημα και πρέπει όλοι να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά και να δούμε τι έγινε λάθος, τι πρέπει να βελτιωθεί. Η μετανάστευση, ξέρετε, δεν είναι μόνο η κόλαση, αν θέλετε, της παράνομης μετανάστευσης με τα επικίνδυνα ταξίδια, τα ναυάγια, αυτούς που μπαίνουν μέσα παράνομα, που ριζοσπαστικοποιούνται, που δεν εντάσσονται κτλ. Η μετανάστευση μπορεί να δίνει και πολύ σοβαρές βοήθειες στην οικονομία, όπου υπάρχουν ανάγκες. Ας πούμε για την εξέβρεση εργατικών χεριών. Και στο παρελθόν Έλληνες μεταναστεύσαν νόμιμα. Και έτσι, Έλληνες, το στη Γερμανία και εργάστηκαν για να βοηθήσουν, ας πούμε, και συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση Γερμανίας 10 χρόνια μόλις μετά τον πόλεμο, υπάρχει όταν ήταν οι Ναζί. Υπάρχει φόβος να δούμε σκηνές 15 ή αργότερα με δραματικές εξελίξεις. Ιδωμένες ή εύρουλες εσύ? Και οτιδήποτε. Να σου πω κάτι, το ελληνικό κράτος είναι ασφαλώς πολύ πιο έτοιμο, γιατί με ευρωπαϊκό χρήμα, αλλά ελληνική προσπάθεια, οργάνωσε ένα σύστημα υποδοχής που καμία ευρωπαϊκή χώρα, επιτρέψω να το πω αυτό, δεν διαθέτει. Λόγω της ανάγκης, λόγω της κατάστασης. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε καν Υπουργείο Μετανάστευσης. Τώρα υπάρχει. Το σύστημα υποδοχής της Ελλάδας, το σύστημα υποδοχής και ταυτοποίησης, προκειμένου να υποβληθούν στις δομές υποδοχής οι αιτήσεις για το άσυλο, δουλεύει. Κάποτε η κριτική ήταν ότι το πάτε πολύ αργά
και εγκλωβίζετε αυτούς τους ανθρώπους στη χώρα σας. Τώρα η κριτική έχει αντιστραφεί από ευρωπαϊκές χώρες γιατί έχουν το πρόβλημα. Γιατί πάτε τόσο γρήγορα, παιδιά, τους διώχνετε όλους προς τα εμάς, μας λένε. Επομένως έχει αντισταθεί το πράγμα. Ναι. Σημεία των καιρών. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα κάνει αποτελεσματικά τη δουλειά της. Μπαίνουν πολλοί, αλλά και προωθούνται πάρα πολλοί εκεί που εξ αρχής είχαν αποφασίσει ότι θέλουν να πάνε. Εκεί θέλουν να πάνε, στην Κεντρική Ευρώπη θέλουν να πάνε. Προφανώς. Νέο κιτ στην Κρήτη θα γίνει. Νέο κιτ στην Κρήτη. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε αφενός επειδή υπάρχει ασφαλώς μια μεγάλη αύξηση των ροών από τη Βόρεια Αφρική στην Κρήτη. Αφετέρου διότι όποτε βρέθηκαν εκεί πέρα κάποιοι παράνομοι μετανάστες, πάρα πολλές περιπτώσεις είχαμε παράπονα ότι δεν είναι δυνατόν να φυλαχθούν. Αυτό έχει αντίκτυπο στο αίσθημα ασφάλειας του κόσμου κτλ. Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τα δεδομένα. Αν δηλαδή οι ροές δεν σταματήσουν και ενταθούν, ίσως θα πρέπει να δούμε την δημιουργία μιας προσωρινής κατάστασης για να φυλάσσονται αυτοί. Επαναλαμβάνω, τα κιτ δεν είναι κοινωνικός κόλαφος για την κοινωνία που τα υποδέχεται. Τα κιτ είναι ένα οργανωμένο σύστημα ώστε όποιοι εισέρχονται παρανόμως και πρέπει να ελεγχθούν, να μην είναι ανεξέλεγκτοι. Αυτό που μπορεί να γίνει στην Νότια. Δεν έχει αρχίσει δεν ακόμα έχει. Μια τέτοια συζήτηση, μην προτρέχουμε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Στη Λέσβο, ας πούμε, που κάποια στιγμή έφτασε να έχει πάνω από 13.000 ανθρώπους φιλοξενούμενοι σε μια δομή που μπορούσε να αντέξει 5.000, ας πούμε, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ιστορικό χαμηλό περί τους 1.000 φυλασσόμενους, γιατί δεν υπάρχει εκπίεση. Έτσι, και προχθές βγήκε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κ. Μουντζούρης, να πει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή με την Visa Express που επιτρέπει χιλιάδες επισκέψεις από την Τουρκία που τόνωσαν την τοπική οικονομία. Θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση είναι εντελώς δυναμική. Δεν είναι τίποτα, να το πω έτσι, σταθερό και δεδομένο. Αύριο τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν δραματικά. Μίλησα για τον Λίβανο. Αν σκάσει εντός εισαγωγικών ο Λίβανος, ήδη η κλιμάκωση είναι δραματική, στην ουσία έχει ξεκινήσει εκεί πέρα μια αναμέτρηση στρατιωτική, θα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες που θα στραφούν προς τα δυτικά. Ναι. Να ρωτήσω τώρα έτσι, για το ελπίζω κλείσιμο. Ελπίζω αυτό να μην γίνει. Υπάρχει εσωκομματική. Αντέχει όμως το σύστημα, να το πούμε και αυτό, έτσι. Υπάρχει εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Να σου πω κάτι τώρα. Πρώτον, αλλού γίνεται ο κακός χαμός και ασχολούμαστε, ας πούμε, με μια ερώτηση η οποία έγινε προς έναν υπουργό, ο οποίος απάντησε άμεσα και πολύ κατατοπιστικά και αυτό εκλήθηκε περίπου ως αντάρτικο. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Το τράβηξε. Αλλά φτάσαμε στη διαγραφή στην του περίπτωση Μάριου Σαλμά. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μια καθαρή υπέρβαση ορίων. Έτσι. Υπάρχουν όρια στην κριτική, υπάρχουν όρια στην έκφραση, αν θέλετε, της αντιπαράθεσης. Αλλά τράβηξε το σκηνικό. Ο Μάριος Σαλμάς σήκωσε ένα θέμα, επέμεινε, πήρε τις απαντήσεις του, επέμεινε και μάλιστα με δημόσιο λόγο καταγγελτικό, παρά το γεγονός ότι είχε πάρει, πιστεύω, τις προσήκους απαντήσεις. Νομίζω ότι ο ίδιος γνωρίζει ότι υπερεύει κάποια όρια, άρα λίγο πολύ γνώριζε ότι αυτό η εξέλιξη δηλαδή, της διαγραφής θα γινόταν. Δεν ξέρω γιατί το έκανε, αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν υπερβαίνουμε τα όρια στην κριτική μας, πρέπει να είμαστε μπορεί και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε δηλαδή, τις συνέπειες. Μπορεί να το επαιδείο, οι βουλευτές. Δεν μπορώ να το πω κάτι τέτοιο, αλλά είμαι σίγουρος ότι περίμενε την αντίδραση. Την υπέρβαση των ορίων, την αντίδραση μάλλον στην υπέρβαση ορίων. Οι βουλευτές έχουν υποχρέωση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αν δεν είχα μπει στην κυβέρνηση μετά τις ευρωεκλογές, θα έκανα ερωτήσεις και εγώ προς υπουργούς. Μπορεί να υπογράφετε και αυτή την ερώτηση. Καθήκον τους. Και αυτή την ερώτηση μπορεί να υπογράφετε ακόμα. Μπορεί, υπέγραφα, αλλά να σου πω κάτι. Όπου υπάρχει πρόβλημα, θεωρώ ότι οι βουλευτές έχουν κοινοβουλευτικό καθήκον να ελέγχουν την κυβέρνηση και τους υπουργούς. Διακρίνω και το εξής. Αφού υπάρχει κενό ως προς αυτή την υποχρέωση των βουλευτών από την αντιπολίτευση, κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κρίνουν ότι σε κάποια θέματα που απασχολούν την κοινωνία, καλό είναι να ασκήσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι. Δεν είναι αμφισβήτηση υπουργού ή κυβέρνησης. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε, ας πούμε, ως προς την εκτίμηση αυτού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.